Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Έχουν περάσει 3-24 ώρα από την μέρα, από την μαύρη εκείνη νύχτα της επίθεσης στο συγκρότημα Δίας και η συζήτηση έχει ξεκινήσει για το τι πήγε λάθος. Έχουμε μαζί μας την Υπουργό Δικαιοσύνης, την κυρία Στέφη Δράκου. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Κυρία Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι. Με την πρόεδρο και τα μέλη των δικαστήριων, ήταν ομοσχέδια στην εποχή. Εντάξει, συγγνώμη. Κυρία Δράκου, καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Δεν ακούσαμε και πολύ καλά τι είχατε πει, άρα μην αγχώνεστε. Όλα καλά. Ναι, λοιπόν, δεν μου είπαν ότι είμαι στον αέρα. Κυρία Δράκου, θα ξεκινήσω με αυτή την απορία που έχω από την Κυριακή το βράδυ. Αναλάβατε τα καθήκοντά σας και από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν τα χειρότερα μπροστά σας. Βρέθηκε έστω και μία στιγμή που να πείτε, ρε, δεν έπρεπε να αναλάβω. Όχι, δεν βρέθηκε τέτοια στιγμή. Ο κάθε υπουργός που αναλαμβάνει θα πρέπει να είναι εκεί για τα δύσκολα και όχι μόνο για τα εύκολα. Εντάξει, συμφωνώ ότι υπήρξαν πολλές εξελίξεις τις οποίες θα έπρεπε να παρακολουθήσω και να επιληφθώ. Αλλά πέραν τούτου δεν σκέφτηκα αν έπρεπε να αναλάβω ή όχι. Ναι. Ξέρετε, αναλάβατε σε μια χρονική περίοδο που είχαν προηγηθεί διάφορα και δυστυχώς για εσάς αυτή η περίοδος χάριτος για την νέα Υπουργό Δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Είναι γεγονός ότι δεν μου χαρίστηκε ο χρόνος προκειμένου να ενημερωθώ για τις υπηρεσίες, να υπάρξει μια ομαλή ένταξη μου στο Υπουργείο, αλλά εντάξει, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, πρέπει να αναμένονται και πρέπει να αντιδρούμε ώστε να τυχάνουν του ορθού χειρισμού. Και το κρισιμότερο συμβάν, το πιο σοβαρό, ήταν αυτό το βράδυ της Κυριακής. Να μην τα επαναλαμβάνουμε, αυτή η άναντρη, φασιστική, η επίθεση που έγινε στους συναδέρφους εκεί στο συγκρότημα Δίας, στο ΣΥΓΜΑ. Σας είδαμε και εσάς να λέτε εκείνο το βράδυ της Κυριακής στο Χρήσταθο Τσουρούλη, εμείς κύριε Τσουρούλη είμαστε στο πλευρό σας. Και το σχόλιο που κάναμε και την επομένη ότι ήταν εμείς, οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες γενικότερα, δεν θέλουμε στο πλευρό μας την αστυνομία όταν γίνει το κακό και μετά, την πολιτεία όταν γίνει το κακό και μετά, αλλά να προλαμβάνονται τα γεγονότα. Τι πήγε λάθος, κυρία Υπουργέ? Έχετε δίκαιο ότι η μεγαλύτερη σημασία είναι να προλαμβάνονται όλα αυτά και όχι εκ των υστέρων να τυχάνουν χειρισμού, διότι έχει πλέον αντιληφθεί ο κάθε ένας, οι πολίτες, ο λαός είναι γενικά αγανακτισμένος από όσα έχει δει στους δέκτες των τηλεοράσεων του και σίγουρα σαν υπουργός, σαν πολιτεία, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε στη σύσκεψη και τον απασχόλησε το θέμα αυτό. Να προλαμβάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Όπως γνωρίζετε, η αστυνομία έχει ήδη συστήσει μια ειδική επιτροπή ανακριτική. Προχωρεί το ερευνητικό της έργο, προχωρούν τα εντάγματα συλλήψεων, υπάρχουν ήδη αναρτισμένες 30 φωτογραφίες υπόπτων. Καλούμε τον κόσμο να συνεργαστεί μαζί μας για να μας βοηθήσει. Και έχει δοθεί μια πρώτη έκθεση γεγονότων. Αναμένεται ότι υπήρξαν κάποια σημεία, όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που χρειάζονταν περαιτέρω διευκρινήσεις. Ζητηθήκαν αυτά και ελπίζω ότι το αργότερο μέχρι αύριο θα έχω τη συμπληρωματική έκθεση από τον αρχηγό της αστυνομίας. Αντιλαμβάνομαι ότι όπου εντοπίζονται και να υπάρχουν και συγκεκριμένες εισηγήσεις. Και ανάλογα με όταν πλέον σαν κυβέρνηση, σαν Υπουργείο έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη των γεγονότων, θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις με στόχο πάντοτε, όπως είπετε και εσείς, την πρόληψη τέτοιων απαράδεκτων γεγονότων. Ναι, μα κυρία Δράκου, να σας πω όμως, κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα, δυστυχώς. Δυστυχώς και είναι δυστυχώς για όλους. Γίνονται τα γεγονότα, τρέχουμε. Επιτροπή. Θα εξετάσει η Επιτροπή, η Επιτροπή της Επιτροπής, ο Επιτροπή, για να καταλήγουμε μετά από μήνες
να μην βγαίνει πουθενά και να επαναλαμβάνονται τα ίδια θλιβερά γεγονότα. Από αυτή την πρώτη έκθεση συμπερασμάτων, έκθεση γεγονότων, που είδατε εσείς το μεσημέρι της Δευτέρας στο Προεδρικό, τι καταλάβατε ότι πήγε λάθος? Καταρχάς υπάρχει ένα κενό στα θέματα ενημέρωσης, πληροφόρησης. Και όταν δεν υπάρχει, όταν η πληροφόρηση δεν είναι πλήρης, τότε δεν γίνεται ενδεχομένως σωστή αξιολόγηση κινδύνου, σωστός σχεδιασμός κλπ. Αναμένω όμως, δεν θέλω να τοποθετηθώ και δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε ότι οι εκθέσεις, καθυστερήσεις κλπ. Όπως σας είπα, αύριο θα έχουμε την συμπληρωματική έκθεση. Δεν θα υπάρξει καθυστέρηση και σίγουρα αν υπάρχουν κενά και όπου υπάρχουν κενά θα ενεργήσουμε προκειμένου να μην επαναληφθούν αυτά τα κενά μελλοντικά. Διότι πρέπει εν τη γενέση, όπως λέτε και εσείς, να αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα και να μην, πριν να γεννηθούν μάλλον, να αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα, να προλαμβάνονται, διότι όταν επισυμβούν έχουμε αυτά που όλα αυτά τα παράδεκτα που είδαμε και τα οποία σίγουρα δεν γίνονται ανεκτά. Όχι μόνο από την κυβέρνηση, όχι μόνο από μένα προσωπικά, αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Το ίδιο λέμε ακριβώς. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Είχαμε τον Δεκέμβριο του 2020 επεισόδια αστυνομίας πολιτών έξω από τον Δία. Είχαμε δυστυχώς εκείνα τα άλλα τα επεισόδια με τους ΟΣΔΑΜΕΣ στο κέντρο της Λευκωσίας, με ένα νέαντα που άνοιξε πύρ εναντίον πολιτών, επειδή είχαν, οι αστυνομικοί ήδη είπαν πως είχαν προκληθεί από τον κόσμο. Είχαμε τα επεισόδια στον Δία και καταλήγουμε πάλι στο κενά στην πληροφόρηση, κενά στην αξιολόγηση του κινδύνου. Και δεν ενεργοποιηθήκαμε έγκαιρα. Ποιος είναι αρμόδιος να δίνει αυτές τις οδηγίες? Ποιος είναι αρμόδιος να αξιολογεί τον κίνδυνο, να φτάνουν οι πληροφορίες κοντά του και να καταρτίζεται ένα πλάνο δράσης προκειμένου να αποφεύγονται όλα αυτά? Κάποιοι έχουν ευθύνη. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Αυτά τα θέματα είναι η αστυνομία. Γι' αυτό έχει την ευθύνη η αστυνομία. Δηλαδή, οι υπηρεσίες γενικότερα που άπτονται και συνεργάζονται με την αστυνομία προκειμένου να λαμβάνεται η σωστή πληροφόρηση και να γίνονται οι κατάλληλοι χειρισμοί προκειμένου να προλαμβάνονται όλα αυτά τα παράδεκτα. Η έκθεση πρώτη γεγονότων, όπως σας είπα, έχει δοθεί. Περιμένουμε το αργότερο, μέχρι αύριο να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Εάν εντοπιστούν κενά, όπως είπα, θα τα διαχειριστούμε. Αν υπάρχουν ευθύνες, θα καταλογιστούν. Και επειδή υπάρχει μια σειρά γεγονότων. Για το Δία, σε ό,τι αφορά το θέμα του Δία, η αστυνομία στην πρώτη έκθεση είναι κατηγορηματική ότι δεν υπήρχε τέτοια πληροφόρηση. Παραδέχονται γιατί πως δεν υπήρχε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται. Και αν υπήρχε κάτι για το οποίο να δοθεί η πληροφόρηση. Επειδή είναι back to back όμως τα γεγονότα, κυρία Υπουργέ, και είπατε και εσείς ότι είναι η αστυνομία, δεν γνώριζαν, παραδέχτηκαν ουσιαστικά πως έκαναν λάθος. Θεωρείτε πως, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, τίθεται θέμα κάποιας αναδιάρθρωσης μέσα στην αστυνομία, να πάρουμε κεφάλια, να αλλάξουν κάποιες θέσεις? Δεν θα μιλήσω για τον αρχηγό της αστυνομίας, εσείς αυτό θα το κρίνετε, είναι δική σας απόφαση. Χρειάζεται να γίνει κάτι, να αλλάξουν πρόσωπα. Να μου επιτρέψετε να μου δώσετε το χρόνο να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Αυτό είναι δίκαιο προς τους ανθρώπους που χειρίζονται τα πράγματα. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε βεβαιασμένες ενέργειες. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Να περιμένουμε εσείς να κρίνετε. Ότι έχει να πει έκθεση. Θα ακούσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τη λέει έκθεση. Και να είστε βέβαιοι ότι όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αποδίδονται ευθύνες χωρίς να τυχάνουν. Όχι, φυσικά έρευνα. Και όχι. Θα πρέπει εσείς να τα δείτε, να έχετε τα συμπεράσματα, αλλά να προχωρήσετε σε δράσεις, σε εκείνες τις όποιες αλλαγές χρειάζονται να γίνουν προκειμένου να μην επαναληφθούν ξανά αυτά τα πράγματα. Και στην εξίσωση προστίθενται και οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών από πλευράς των αστυνομικών, τις συντεχνίες των αστυνομικών, οι οποίοι φωνάζουν πως πάμε στην μάχη
άοπλοι και με τα χέρια δεμένα. Έχετε μιλήσει τις τελευταίες μέρες? Σας ζητήθηκε άοπλοι, ένα... Άοπλοι δεν πάνε στη μάχη, σίγουρα αυτό, αλλά αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα υποστελέχωσης και φανεί ή ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, φυσικά θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα διαχειριστούμε και ενδεχομένως αυτό να είναι το ευκολότερο. Αν εντοπιστούν ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, φυσικά είναι αυτόν... θα τύχει άμεσο χειρισμό. Και ναι, έχω ακούσει παράπονα από μέλη της αστυνομίας. Το γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το παράπονο. Τους έχετε συναντήσει? Και θα τους ακούσω ακόμη περισσότερο. Αλλά και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τα θέματα των απαιτήσεων τους. Και εκεί που έχουν δίκαιο, να είστε βεβαίως ότι θα τύχουν κατάλληλου χειρισμού από τη δική μου πλευρά και σε συνεργασία με τον αρχηγό της αστυνομίας και αφού ακουστούν απόψεις. Διαβάζοντας διάφορες ανακοινώσεις, βλέπουν σαν έναν μπαμπούλα από πάνω τους αυτή την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας με την παραμικρή κίνηση. Λένε, υποστηρίζουν οι αστυνομικοί, που κάνουμε για να επέλθει η τάξη αμέσως έρευνες εναντίον αστυνομικών, πειθαρχικές εναντίον αστυνομικών, αστυνομικοί να κινδυνεύουν με ποινικές διώξεις για παράβαση καθήκοντος, για υπέρμετρο ζήλο. Αυτά είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα και γι' αυτό μένουν και με τα χέρια δεμένα. Ουσιαστικά ήδη και υποστηρίζουν. Αλλά αυτή δημιουργήθηκε προκειμένου να δώσει ένα δικαίωμα στον πολίτη να μην εξετάζεται από τους αρμοδίους στους οποίους υπάγονται αυτοί εναντίον των οποίων υπάρχουν παράπονα. Είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος, ο οποίος επιλαμβάνεται τέτοια παράπονα και τη χάνει του σεβασμού της πολιτείας. Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί σε προοδευμένες χώρες και συνεπώς δεν είναι θέμα δικής μου αρμοδιότητας, τη χάνει και του δικού μου σεβασμού αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή. Πιστεύω ότι ο πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα του υπάρχει διέξοδος και είναι θέμα δημοκρατικών διαδικασιών, ότι αυτοί που εμπλέκονται εναντίον των οποίων υπάρχουν παράπονα είναι ανεξάρτητος. Επουδενή αναφορά μου δεν ήρθε να κακίσει την ύπαρξη αυτής της επιτροπής. Είναι όσα υποστηρίζουν ήδη οι αστυνομικοί, για να το ξεκαθαρίζουμε. Πρέπει να υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή και να διερευνά εκεί και όπου υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών και υπέρμετρος ζήλος από πλευράς αστυνομίας. Και να κλείσουμε κάπως έτσι λίγο πιο χαλαρά, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω. Έχει τεθεί από χθες εφαρμογή, από χθες το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας Safe Pass παντού και ναι, γίνονται και ελέγχοι από την αστυνομία. Την αστυνομία άραγε, ποιος την ελέγχει? Στο σώμα έχουν προχωρήσει, το ποσοστό εμβολιασμού είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο? Το θέμα αυτό το χειρίζεται ο αρχηγός της αστυνομίας, με τον οποίο έχω μιλήσει ακριβώς ότι... αλλά δεν είναι μόνο θέμα αστυνομίας, είναι θέμα γενικότερα της κοινωνίας. Ο Υπουργός Υγείας είναι στη διάθεση, μου έχει αναφέρει, να κάνει συναντήσεις με αυτούς που έχουν γνήσιες ανησυχίες για αυτό το πράγμα, να καθησυχαστούν. Δεν είναι κάτι που το επιβάλλεις, είναι κάτι που πείσεις και θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα, να πείσουμε τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν να κατανοήσουν πλέον ότι είναι θέμα πρώτα δικής τους ασφάλειας, αλλά αν εκείνοι δεν ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τις συμβουλές των επιστημόνων για τη δική τους προστασία, ότι υπάρχει και μια άλλη μερίδα η οποία πρέπει να προστατευτεί εξίσου. Και συνεπώς τα δύο θα πρέπει να βρούμε εκείνη την χρυσή τομή. Δεν έχετε κάποιο ποσοστό εμβολιασμών? Και ξέρω ότι το χειρίζεται ο αρχηγός της αστυνομίας, είναι να πιστούν τα μέλη της αστυνομικής δύναμης, αφού για αυτά μιλούμε, πρότιστα,
όπως και τα μέλη του νοσηλευτικού και των όλων αυτών που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, να πιστούν ότι είναι η μόνη διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι επιστήμονες. Πρέπει να εμπιστευτούν τους επιστήμονες όπως τους εμπιστεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Τους γιατρούς τους. Να μιλήσουν με τους γιατρούς τους. Κυρία Δράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.